Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, παρακολουθείτε το δελτίο καιρού για το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σημειώθηκαν κυρίως στα μέσα της εβδομάδας, κυρίως κατά την διάρκεια της Τετάρτης, που είχαν ως αποτέλεσμα να φτάσει η θερμοκρασία ακόμα και τους 22 βαθμούς στην πόλη της Φλόρινας και κοντά στους 11 με 12 στα ορεινά τμήματα του χιονοδρομικού κέντρου της Βίγλας, στα 1600 περίπου μέτρα υψόμετρο, είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί ένα μεγάλο ύψος του χιονιού. Όμως οι χιονοπτώσεις, οι οποίες σημειώνονται από εχθές το απόγευμα στον ορεινό όγκο της Βίγλας, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα νέο στρώμα χιονιού. Μέχρι και πριν λίγη ώρα, μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής, το χιόνι έφτανε τα 10 με 15 εκατοστά στον ορεινό όγκο της Βίγλας, με αποτέλεσμα στη βάση να έχουμε περίπου 30 με 35 πόντους χιόνι και στην κορυφή να αγγίζουμε σχεδόν το μισό μέτρο, με πολύ καλή ποιότητα χιονιού, όπως θα έχετε την δυνατότητα όσοι από εσάς τολμήσετε να επισκεφτείτε τον ορεινό όγκο της Βίγλας στο χιονοδρομικό κέντρο του Πισοδερίου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει ο καιρός από εδώ και στο εξής. Έχουμε ευχάριστα νέα σχετικά με την εξέλιξη του καιρού και την ποιότητα που θα διατηρηθούν τα χιόνια στον ευρύτερο ορεινό όγκο, αλλά καθώς επίσης και για την πιθανότητα εκδήλωσης νέων χιονοπτώσεων μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά όπως πάντα σε συνεργασία με το snowforecast.com. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, οι θερμοκρασίες θα είναι σε επίπεδα έτσι ώστε το χιόνι να παραμείνει σε πάρα πολύ καλή ποιότητα, κοντά στους μείον 4 με μείον 1 έως και μείον 2 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες τιμές, με την αίσθηση του κρύου μέχρι και νωρίς το πρωί να είναι κοντά στους κάτω μάλλον τους μείον 10 βαθμούς, από εκεί και μετά σιγά σιγά θα γίνεται λίγο πιο βιώσιμο, λίγο πιο ανεκτό. Την Κυριακή 7 του μηνός θα διατηρηθεί ο καλός καιρός, ο ηλιόλουστος, με τη θερμοκρασία όμως να παραμένει κάτω από το 0, ακόμα και στη βάση του χιονοδρομικού κέντρου, που θα έχει ως αποτέλεσμα και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή να έχουμε πολύ καλή ποιότητα χιονιού στις πίστες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στο σύνολό τους, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ μείον 2 έως και 0 συν 1 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση του κρύου να είναι πολύ κοντά στο εύρος της θερμοκρασίας, δηλαδή δεν θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη απομάκρυση των επιπέδων αίσθησης του κρύου με την πραγματική θερμοκρασία. Πάμε στην Δευτέρα, όπου σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας θα αρχίσει να παρουσιάζει μια μικρομεταβολή ο καιρός. Θα αυξάνονται οι νεφώσεις, ενώ θα κυριαρχήσει το νότιο ρεύμα. Η θερμοκρασία στα ορεινά δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε με τίποτα εκείνο το ανοιξιάτικο διάστημα που είχαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα από αργά το βράδυ να σημειωθούν κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις, η θερμοκρασία να μην ξεπεράσει το 0. Όμως ουσιαστικά αυτό το οποίο θα έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον θα είναι κυρίως προς τα μέσα της εβδομάδας και προς την Τετάρτη. Ενώ ήδη βλέπετε την Τρίτη ότι ο καιρός θα παραμείνει ψυχρός, με τις θερμοκρασίες να είναι σε επίπεδα που θα διατηρήσουν το υπάρχον χιόνι με καλή ποιότητα. Για να πάμε στην Τετάρτη, που όπως δείχνουν τα πράγματα θα επηρεαστεί η Δυτική Μακεδονία αλλά και ο ορεινός όγκος της Βίγλας από φαινόμενα τα οποία θα έχουν τη μορφή χιονομπόρας, δηλαδή θα έχουμε γρήγορη έναρξη και γρήγορη λήξη των φαινομένων με τοπικό χαρακτήρα, αλλά θα είναι με πυκνή συχνότητα, κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από την ενίσχυση των δυτικών νοτιοδυτικών ανέμων, να έχουμε και εξάρσεις με χιόνια τα οποία θα έχουν σημαντική ένταση και θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν αξιόλογα ύψη χιονιού σχεδόν μέχρι και την Πέμπτη. Οι θερμοκρασίες σε επίπεδα τα οποία θα επιτρέψουν μια πλουσιοπάροχη χιονόπτωση, βλέπετε κοντά στο 0 η θερμοκρασία, αλλά με έναν ισχυρό δυτικό-νοτιοδυτικό άνεμο, ο καιρός, ο λεγόμενος δυτικός καιρός, κάτι το οποίο ευνοεί τα χιονοδρομικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, πόσο μάλλον αυτό της Βίγλας, ο καιρός ο οποίος έρχεται ουσιαστικά από τις Πρέσπες και αφήνει πλουσιοπάροχα ύψη χιονιού, εν αντιθέσει με τον βορεινό καιρό, ο οποίος ρίχνει περισσότερο τη θερμοκρασία και δεν αφήνει τόσο μεγάλα ύψη χιονιού. Ευχάριστα τα νέα λοιπόν, ο Φλεβάρης και ο Μάρτης είναι ελπιδοφόροι μήνες για την χιονοδρομία στην Δυτική Μακεδονία και θέλουμε να ευελπίσουμε και εμείς με τη σειρά μας ότι θα καλύψουν το τεράστιο κενό το οποίο δημιουργήθηκε το υπόλοιπο ή μάλλον το προηγούμενο
του φετινού χειμώνα. Αγαπητοί φίλοι, τα βλέπουμε αναλυτικά από την Δευτέρα για την εξέλιξη του καιρού στη Δυτική Μακεδονία. Ξανά ραντεβού μαζί σας για τις εξελίξεις, τις καιρικές, για το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας την ερχόμενη Παρασκευή.